παράλληλα, όλα είναι κατάλληλα για να σμίξουμε πανί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχω απέναντί μου έναν καλλιτέχνη, πετυχημένο, δημοφιλή και ανατρεπτικό. Ανατρεπτικό και στις καλλιτεχνικές του επιλογές, αλλά κυρίως στο χαρακτήρα του, στην προσωπικότητά του, στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Μιλάω βεβαίως, το έχετε καταλάβει ήδη από την εισαγωγή, για τον Νότη Σφακιανάκη, τον οποίο και θα καλησπερίσω αμέσως. Καλησπέρα, Νότη. Καλησπέρα, Λίμνη. Και βεβαίως, εμείς οι δημοσιογράφοι καλούμε καλλιτέχνες δημοφιλείς όπως εσύ όταν κάτι συμβαίνει ιδιαίτερο στην καλλιτεχνική τους πορεία. Λοιπόν, σκέφτηκα και εγώ και λέω τι το ιδιαίτερο συμβαίνει στην καλλιτεχνική πορεία του Νότη Σφακιανάκη σε αυτή τη φάση. Και συμβαίνουν δύο τελείως αντιφατικά πράγματα, έτσι όπως τα είδα τουλάχιστον εγώ. Το ένα είναι ότι οι δίσκοι σου σαρώνουν, τα τραγούδια σου δηλαδή αγοράζονται, αλλά στις πίστες δεν συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, δύο χρόνια τώρα δεν πήγανε καλά τα μαγαζιά στα οποία πήγες να τραγουδήσεις τη νύχτα. Και να ρωτήσω, αυτή είναι μια διαπίστωση δική σου ή είναι αυτά που διαβάζεις? Όχι, νομίζω είναι αυτά που συνέβησαν, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έτσι, καθόλου. Δεν έκλεισε κάποιο μαγαζί πιο νωρίς από ό,τι ήταν να κλείσει? Έκλεισε τώρα, γιατί ήταν επιλογή δική μου. Το έκλεισα, δεν έκλεισε. Και δεν έκλεισε για λόγους όπως αυτούς που ανέφερες προηγουμένως. Δεν πήγαινε καλά. Διότι αν σε έναν χώρο... Κάτι δεν πήγαινε καλά πάντως. Βεβαίως, μπορεί να μην πήγαινε κάτι καλά σε σένα. Όχι, όχι. Αυτό που δεν πήγαινε καλά ήταν η σχέση με την επιχείρηση, η οποία ήταν άρρωστη. Εξ αρχής. Αυτό το πράγμα μπόρεσα και το κράτησα για ένα διάστημα. Επειδή δεν άντεχα περισσότερο να κάνω πίσω σε πράγματα τα οποία ποτέ δεν θέλω να κάνω πίσω και έχουν να κάνουν με αξίες, πήρα κάποια στιγμή την απόφαση να το σταματήσω αυτό και τον είχα προειδοποιήσει μάλιστα λέγοντάς του κάποια στιγμή του συγκεκριμένου επιχειρηματία και δεν το κατάλαβε φυσικά, το βλέπεις εδώ το κλειδί. Θα κάνω έτσι και θα σβήσω τη μηχανή. Και εκείνη την περίοδο μέσω δικηγόρων πλέον του έστειλα το μήνυμα ότι η μηχανή μόλις έσβησε. Έκανες δηλαδή λάθος επιλογές σε αυτό το τομέα. Ήταν λάθος η επιλογή ως επί την περίπτωση του επιχειρηματία. Ωραία. Ναι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω στη σχέση, για τη σχέση με τον κόσμο. Γιατί σε αυτά τα μαγαζιά, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι η επικοινωνία που έχεις με τον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη σχέση αυτού που είναι απάνω στην πίστα και τον άλλον που είναι από κάτω. Είναι και μια σχέση εξουσίας, είναι και μια σχέση αγάπης, είναι και μια σχέση θαυμασμού, ανάγκης του ενός για τον άλλον. Ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι το είδα ως αντιφατικά στοιχεία. Ο κόσμος πάει, αγοράζει τη μουσική σου. Και έρχεται και μας βλέπει. Και εσύ με τον όμως, ίδιο τρόπο. Ναι, εσύ όμως δεν είσαι πια στις πίστες. Και μάλιστα δηλαδή, φέτος, αν δεν κάνω λάθος, αντί για πίστα θα πας σε καράβι από ό,τι έμαθα. Η αλήθεια. Στις πίστες ποτέ δεν εμφανίστηκα πρώτα απ' όλα. Δεν εμφανίστηκα ποτέ σε πίστα. Κάτι είχες αρνητικό με την πίστα. Όχι, όχι. Δεν την έχω την έκφραση στο στόμα μου αυτό. Πίστα. Εμφανίζομαι σε κάποιες σκηνές. Νομίζω ότι καλύτερη είναι η. Να πιο κουλτουριάρικη. Όχι η ελληνική, όχι η κουλτουριάρικη. Ο παππούς μου, όταν ήμουν πιτσιρικάς, μου έκανε μία αναφορά πάνω σε αυτό. Μου λέει: όπου ακούς τα περί κουλτούρας, κατούρα να φύγουμε. Έτσι έλεγε ο παππούς μου. Όχι εγώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλεις τώρα να φύγεις. Ο παππούς μου το έλεγε αυτό. Α, ο παππούς σου δεν είναι εδώ, οπότε δεν κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο. Ναι, έχει φύγει, αλλά έχει αφήσει πίσω πράγματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά για εμένα, διότι μου έχει διδάξει κάποια πράγματα που με κρατάνε σε λοιπόν, έναν δρόμο ο οποίος αξίζει τον κόπο. Άλλο. Σκεφτόμουν διαβάζοντας συνεντεύξεις σου. Υπάρχει λέξη πολιτισμός για την κουλτούρα, γι' αυτό είπα το προηγούμενο. Σκεφτόμουν διαβάζοντας συνεντεύξεις σου ότι. Δεν ολοκληρώσαμε το προηγούμενο και θα το ολοκληρώσουμε, αλλά τώρα είναι άλλο θέμα μεγάλο. Ότι ο Νότης Σφακιανάκης είναι ένας άνθρωπος που μιλάει ακραία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μέχρι και βομολόχος. Γιατί? Αλλά δεν το κάνει αυτό όταν μιλάει προφορικά και δίνει τηλεόραση. Τώρα είδα ότι το κάνεις, αυτό μου αρέσει, σημαίνει ότι. Τώρα εγώ δεν μπορώ να την επαναλάβω τη φράση που είπες πριν για τον παππού σου. Μα τα ούρα ούρα λέγονται. Πάση περιπτώσει, δεν είναι δόκιμη φράση. Όχι, όχι. Μισό λεπτά, γιατί έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Τα έχουμε μπερδέψει, Έλλη μου. Με συγχωρείς. Δεν κυριολεκτούμε την ελληνική τη γλώσσα, δεν τη μιλάμε με την έννοιά της. Δεν αντιλαμβανόμαστε τι λέει. Κατ, ουρό.
πάω για τα ούρα μου. Αυτό είναι. Δύο λέξεις ελληνικές καθόλου καθαρές. Αυτό πραγματικά ετυμολογία λεξικό Μπαμπινιώτης. Δηλαδή, όπου όχι, όχι μακριά από τον Μπαμπινιώτη γιατί δημιουργεί προβλήματα. Α, μακριά και από τον Μπαμπινιώτη γιατί έχει μια, κακιά πείρα. Ναι, όχι, η νότι, κακιά εμπειρία σε αυτό. Οι νότιοι Έλληνες αναφέρονται στους Βορείους όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τους ονομάζουν Βουλγάρους. Αυτά δεν γράφονται. Καλά, μην τους καλύψουμε. Αυτό είναι παλιό. Όχι, να τους καλύψουμε. Αυτά δεν καταγράφονται σε έγκυρα βιβλία. Δεν μπορείς να το αφήνεις εκεί πέρα, διότι κάποια στιγμή κάποιος θα το εκμεταλλευτεί. Μάλιστα, καλά. Οι ίδιοι οι Βούλγαροι κάποια στιγμή θα το εκμεταλλευτούν. Θα πούν, θυμάστε που τότε εσείς το λέγατε και οι μεν φωνάζατε τους δε έτσι μετά από 30 χρόνια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχεις, να μην το πω εγώ ακρότητα, να πω ότι έχεις μία διάθεση να εκφράζεις έντονα, να το πούμε έτσι. Όχι έντονα, αληθινά, έτσι όπως αισθάνομαι. Τώρα, αν είναι έντονο ή δεν κρατιέσαι ποτέ, όπου κι αν είσαι σε δημόσιο βήμα, όπου κι αν είσαι, αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου το λες έτσι όπως το έχεις. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Ναι. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να κρατώνται, διότι αυτή είναι η δουλειά τους, να κρατώνται. Λοιπόν, θα πας σε καράβι αυτό το... Να τελειώσουμε το προηγούμενο για να πάμε στο επόμενο. Ποιο... Μην τα αφήνουμε στη μέση. Ποιο είναι το προηγούμενο? Αυτό συμβαίνει μονίμως όταν γράφουν διάφορα, αφήνουν νεφελώματα. Όταν λένε διάφορα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, αφήνουν πάλι νεφελώματα, με συνέπεια ο κόσμος που σε ακούει. Ναι. Να μην αντιλαμβάνεται ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η πραγματικότητα. Τώρα αναφέρεσαι σε κάτι που γράφουν συγκεκριμένα. Όχι, λέω σε αυτό που είπες προηγουμένως. Ναι. Όσον αφορά την προπέρσινη περίοδο, τη χειμερινή, ναι, που διανύσαμε με τον Χρήστο το Δάντη και την Μπέγκη τη Ζήνα σε έναν χώρο τεράστιο, το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθησαν τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο τα παρουσίασαν. Mm-hmm. Εάν σε αυτόν τον χώρο βάλεις 1.500 ανθρώπους, είναι άδειο. Γιατί χωράει 4.000. Στους άλλους χώρους, οι οποίοι παίρνουν 1.100 ανθρώπους, τους 1.500 δεν τους χωράει. Καλά, έτσι είναι ακριβώς, όπως το λες. Όμως, εγώ δεν θα διάλεγα ένα χώρο που χωράει, που θέλει 4.000 ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και αλαζονία. Όχι. Λάθος. Αυτός ο χώρος διαλέχθηκε, διότι η συμφωνία που είχα κάνει ήταν η εξής πάρα πολύ απλή. Θα είναι εφαρμόσιμο στα μέτρα μας ανάλογα με τη στιγμή. Θα είναι αυξομοιωμένος. Δεν έγινε. Δεν έγιναν σχεδόν όλα από αυτά που συμφωνήσαμε. Και γι' αυτό έκλεισε η επιχείρηση αυτή. Μάλιστα. Πήρα το ρίσκο να το κλείσω, ρυψοκινδύνευσα για να το κλείσω, διότι δεν πήγαινε άλλο να μην ισχύουν αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Να σε πάει κάτι. Αυτό. Να πάμε στο πάνω σε αυτό. Σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή, δεν θα έλεγε ότι στον τομέα αυτό είχε κάποιε αποτυχίε? Στον τομέα ποιον? Αυτό, στον τομέα επιλογή νυχτερινών κέντρων. Μα ήταν λάθος η επιλογή μου. Ήταν λάθος η επιλογή του ανθρώπου. Ήταν μια αποτυχία οπότε. Ήταν λάθος η επιλογή του ανθρώπου. Δεν ήταν η καλλιτεχνική αποτυχία. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το στοιχείο. Δεν θες να δεχτείς ότι υπάρχει αποτυχία στη ζωή και στις επιλογές. Βεβαίως και υπάρχουν επιτυχίες, αποτυχίες και πράγματα τα οποία κυλούν έτσι χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Όμως αποτυχία είναι όταν πας να κάνεις κάτι, περιμένεις να έχεις κάποια πράγματα σαν αποτέλεσμα και αυτά δεν έρθουν. Εμένα αυτά που περίμενα δεν ήταν τα αποτελέσματα του να διανύσω όλη την περίοδο μέχρι το Πάσχα που συνηθίζουν να λένε. Εγώ έκανα μια συγκεκριμένη συμφωνία. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου από εκεί και έπειτα, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, διότι ο κόσμος όταν ερχόταν και τον έκλεβαν, ο κόσμος όταν ερχόταν και του μιλούσαν περίεργα, όταν υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας μέσα σε ένα χώρο, είναι πράγματα που το ανέχεσαι για ένα διάστημα. Τον μετά έκλεβαν, το κλείνεις. Όταν λες τον έκλεβαν, εννοείς τι? Ότι πληρώνουν χοντρά σε αυτά τα, μαγαζιά. Αυτό το ξέρεις. Σε εμάς δεν πληρώνουν χοντρά. Πώς τον κλέβουν τον κόσμο, για πες μας να το ξέρουμε, γιατί είναι ενδιαφέρον. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει το λογαριασμό στο αυτή, σε κλέβει. Ναι, το λογαριασμό στον φέρνουν. Ναι, στο λένε με το στόμα, ναι, διότι με το στόμα σου λέει 97.000. Και κάποια στιγμή σε βγάζεις και πληρώνεις. Μετά στο σπίτι σκέφτεσαι, μα αφού το μπουκάλι κάνει 58, πώς είναι 97. Υπάρχει μαγαζί που να μην το λέει το λογαριασμό στο βεβαίως, στόμα. Βεβαίως. Mm. Στα δικά μας τα μαγαζιά. Mm. Εκεί που εμφανιζόμουν μέχρι πρότινος, που εμφανίστηκα και φέτος, που θα εμφανίζομαι και του χρόνου. Όταν λοιπόν ο άλλος δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί 97, εφόσον γνωρίζω ότι το μπουκάλι κοστίζει 58.000. Έρχεται ο σερβιτόρος και λέει: α, με συγχωρείτε, μισό λεπτάκι να κοιτάξω. Βγάζει ένα χαρτί, τάχα μου. Ναι, 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 έχετε δίκιο. Είναι 67 το δικό σας. Το 97 ήταν στο διπλάνο τραπέζι. Μία, δύο, τρεις, άμα το αντιληφθείς, σταματάς. Όταν λες ότι η είσοδος κάνει 5.000 και τη βάζουν 7 το Σάββατο, διότι περιμένουν το Σάββατο να οικονομήσουν τα λεφτά. Μάλιστα. Δεν αντιδράς. Αυτό λοιπόν εσύ το πρώτο συνάντησες, το πρόβλημα πρώτη αυτό φορά της συμπεριφοράς προς τον κόσμο, πρώτη εκεί φορά, για πρώτη φορά, πρώτη τόσα φορά χρόνια. Στα 10 χρόνια. Δεν το είχες δει ποτέ. Όχι. Δεν ήξερες ότι δεν γίνεται. Δεν είχε συμβεί. Δεν είχε συμβεί εκεί που τραγούδαγες εσύ. Εκεί που τραγουδάω εγώ, ελέγχω εγώ. Επειδή εκείνη την περίοδο κάποιος προσπάθησε να κάνει τον κόγκορα μέσα στο δικό μου το κοτέτσι και δύο κοκόρι μέσα στο δύο κοτέτσι, δεν χωράνε.
ένας από τους δύο έπρεπε να φύγει. Επειδή ήταν δικό του το κοτέτσι, ναι, σαν κατασκεύασμα, αλλά το περιεχόμενο δικό μου, πήρα το περιεχόμενο και έφυγα. Νότι, ξέρεις ότι αυτό σημαίνει τυπικά, έτσι όπως το περιγράφουμε, ότι κάποιοι σε αυτά τα νυχτερινά κέντρα κλέβουν την εφορία και ότι αν... Κλέβουν όλοι οι Έλληνες την εφορία. Ναι, και οι ίδιοι εφοριακοί περισσότερο από τους άλλους. Εντάξει, αν όμως κάποιος θέλει να κάνει τον έλεγχο... Να λέμε την αλήθεια ή να λέμε για να μας ακούσουν. Θα σε καλέσουν για να το πιστοποιήσεις. Εμένα με έχουν καλέσει. Όχι, για τα συγκεκριμένα μαγαζιά. Θα πρέπει να το πιστοποιήσεις εσύ αυτό. Για ποιο πράγμα. Είσαι τόσο ατρόμητος εσύ. Τα λες όλα. Να πιστοποιήσω τι. Τις κλοπές τις οποίες λες ότι γίνονται. Μα η κλοπή γίνεται σε εσένα, δεν γίνεται στην εφορία. Στην προκειμένη περίπτωση, στον θαμό να γίνεται. Πώς γίνεται και στην εφορία, όταν δεν υπάρχει παραστατικό, όταν δεν υπάρχει απόδειξη. Εκεί είμαι εγώ πρώτος που λέει ότι δεν δίνονται παραστατικά. Δεν κατάλαβα. Εγώ να αποδείξω, ας πάνε εκεί να ψάξουν. Εγώ τους πληρώνω για να ψάχνουν. Κοίταξε. Ο πρωθυπουργός, μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι βουλευτές, η εφορία, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και τα ΡΕΣΤΑ, το Τελωνείο κτλ. Είναι υπάλληλοι του λαού, ναι ή όχι. Το έχουμε αντιληφθεί. Ότι οι υπάλληλοι τελικά κάνουν κουμάντο σε αυτούς που τους εκλέγουν για να τους λύσουν τα προβλήματα. Το έχουμε αντιληφθεί. Είναι μια ωραία ανατρεπτική σκέψη αυτή. Κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.